Μπει στην παρέα μας και ο κύριος Βασιλάκος, που είναι δημοσιογράφος τεχνολογίας, ο κύριος Νίκος Βασιλάκος. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, γεια σου Χριστίνα, γεια σου Σκορπιέ, λοιπόν σε χαίρομαι που είμαι μαζί σου, λιώνω για σένα. Πάμε, γεια σας. Έλα, στόκερ μου. Υπέροχο. Τι ωραία παρέα. Συγγνώμη, είπατε γεια σου Σκορπιέ μου, είναι Χριστίνα, είσαι Σκορπιό. Είμαστε ίδιο ζώδιο, εσύ 18, εγώ 5 αγαπή. Α, εγώ Σκορπιός. Α, χαίρετε. Νόμιζα ότι είμαστε όλοι. Λιοντάρι, διπλό. Ταιριάζουμε, είμαστε απέναντι. Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά λέμε. Πολλά, πολλά σημαίνει. Τα λιοντάρια την πατήσανε στο TikTok σε αυτές τις εκλογές. Όχι, όχι, θα μας τα πει. Ο κύριος Τσίπρας δεν άκουσε, παιδιά, τον Ερνέστο και τον Παύλο. Ενώ ο κύριος Μητσοτάκης άκουσε τη Δάφνη, τη Σοφία και τον Κωνσταντίνο. Ορίστε, παιδιά τους. Και μου είπε η κυρία Παγιατάκη το πρωί, ήρθε ο άνθρωπός μας. Είδες, οπότε σου λέω τώρα. Να ξέρεις ότι γενικά είχαν πάρα πολύ μεγάλη διείσδυση. Ήταν οι εκλογές του TikTok και του YouTube. Ήταν οι εκλογές. Θα ήθελα να κουβεντιάσουμε για αυτό το θέμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί αναφέρθηκε και χρησιμοποιήθηκε ακόμα και με αρνητικό πρόσημο από κάποιους ανθρώπους. Δανάη μου, συγγνώμη, αν μου ξαναμιλήσει στον πληθυντικό, θα φύγω. Θα κλείσω τη συγγνώμη, σύνδεση, όχι, όχι. Για... Νίκο, συγγνώμη, χάρηκα. Λοιπόν, επειδή λοιπόν χρησιμοποιήθηκε και με αρνητικό πρόσημο, αλλά και από άλλους με θετικό, είναι όντως άξιο λόγου και κουβέντα το ότι οι νέοι επηρεάστηκαν. Φάγανε πάρα πολύ ξύλο. Από χτες ειδικά. Ο κύριος Τσίπρας στο TikTok έχει φάει πάρα πολύ ξύλο. Τα σχόλια είναι αρνητικό συνέστημα. Να ξέρετε ότι μετράμε με ειδικούς αλγορίθμους και με πλατφόρμες ό,τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή στο ίντερνετ και οι τομές που πρέπει να γίνουν μέσα σε αυτές τις 20-25 μέρες που θα περιμένουμε για να πάμε για εκλογές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Γιατί από τη μία πλευρά είχαμε αυθεντικότητα. Είχαμε το original, το οποίο ξέρεις καλύτερα από μένα ότι πουλάει και στο TikTok και στην τηλεόραση και στα social media και στο YouTube. Ναι, όχι πάντα, γιατί η συνήθεια καμιά φορά είναι... Εννοείται, Νίκο μου, αλλά καμιά φορά και η συνήθεια είναι ακλόνητη. Δηλαδή, μπορεί όντως να πουλάει το διαφορετικό, το καινούριο, το ανθρώπινο, αλλά όταν στο πετσί μας έχει περάσει και έχει παγιωθεί. Τώρα μιλάμε για την πολιτική, δεν θα το πάμε αλλού. Το κλασικό, το πιο ξύλινο, το απόμακρο, το μύθος. Αλλά είδες ότι μπορεί να παραμένει. Θα σας πω όμως κάτι για τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή, από τη μία είχες ολογραμματικές ομιλίες υψηλού κόστους. Εγώ θα σου πω ότι ήταν άνω των 25.000 ευρώ το budget για να έχεις τρεις ταυτόχρονες ολογραμματικές. Λόγω προτζέκτορα και λόγω της κονσόλας που χρειαζόταν να συνδέει τα πράγματα. Ο άνθρωπος όμως που το έκανε δεν πρόσεξε ένα πράγμα. Δεν είχε επαφή με το κοινό. Εάν είχε και επαφή με το κοινό στις ολογραμματικές ομιλίες, θα είχε φέρει ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Νίκο. Γιατί να ξέρετε ότι όλοι πηγαίνουμε καλύτερα. Για τον Άδωνη, λες, τον Γεωργιάδη. Σε αυτό. Εγώ δεν λέω ονόματα γιατί ας μην το προσωποποιήσουμε. Ναι, αλλά και αυτό που έκανε δεν είναι πρωτοποριακό. Δεν είναι και αυτό όμως που έκανε πρωτοποριακό, να μιλάει ταυτόχρονα σε τρεις εκδηλώσεις. Δεν το συζητάμε ότι βγήκε μπροστά, παιδιά, τώρα... ότι βγήκε πιο μπροστά από όλα και στατιστικά και στην ουσία. Συγγνώμη που σας διακόπτω, να βάλουμε μία παρένθεση. Πρώτον, γιατί υπάρχουν ερωτήσεις εδώ από τους σπουδαίους ανθρώπους μας, αλλά και κυρίως, εγώ έλεγα μήπως το δούμε λίγο πιο γενικά, όχι τόσο προσωποποιημένα, γιατί όντως μπορεί να μας βλέπουν τώρα και νέοι, αλλά και γονείς και χρήστες του TikTok και του Instagram, που μπορεί... Θέλω να το δούμε πιο γενικευμένα. Γιώργο, συγγνώμη, κάτι ήθελα να ρωτήσεις. Εγώ θα το ειδικεύσω λίγο στους δύο αρχηγούς των δύο πρωτοκομμάτων. Δηλαδή, είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη με πιο δουλεμένα βίντεο στο TikTok. Φαινόταν ότι έγινε επαγγελματική δουλειά πίσω από αυτό. Τα εξέλισε. Μισό λεπτό και να σε ρωτήσω, Νίκο, εσύ θα μου απαντήσεις. Και είδαμε και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα να έχει λίγο πιο αθόρμητο, να τραβάει μόνος του, να έχουμε selfie link και τέτοια. Γιατί πιστεύεις ότι βοήθησε πιο πολύ το δουλεμένο βίντεο τον κύριο Μητσοτάκη? Κύριο Τσίπρα, και γιατί αυτό, γιατί δεν λειτουργήσε, ας πούμε, το αυθόρμητο. Ναι, λοιπόν, θα σας πω συγκεκριμένα, θυμάστε τη σκηνή, πάλι δεν θα μιλάω συγκεκριμένα μονόματα για να μην παρεξηγηθώ, να μην παρεξηγηθούμε, να μην μας πιάσει το εσουρού, αν και αγαπάμε πάρα πολύ τον πρόεδρο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, έχουμε πόδια σε αεροπλάνο. Τα πόδια σε αεροπλάνο, παιδιά, δείξαν μία χαλαρότητα, αλλά upper class, high class, πρώτης θέσης. Γιατί δεν μπορείς εσύ και εγώ να πάμε στο αεροπλάνο και να τεντώσουμε τα πόδια μας. Μαζεύτηκαν τα πόδια, λοιπόν. Μπήκαμε μέσα στο αυτοκίνητο. Οι σκηνές από το αυτοκίνητο, οι αρχικές, ήταν να μιλάμε με ψηφοφόρους ενώ πηγαίναμε να κάνουμε ομιλία. Και να μιλάμε, γεια σας, είμαι ο... Μπράβο. Και πάγωναν όλα εκεί πέρα. Τι έγινε μετά, λοιπόν? Φύγαν οι σκηνές αυτές και ήρθε χαλαρότητα.
αχτένιστο μαλλί, το αφήσαμε αχτένιστο, ήμασταν ατιμέλητοι, δεν μας πήραζε να είμαστε και λίγο κουρασμένοι και βγήκανε ντολμαδάκια με σελοφάν. Και η κόρη να λέει, cringe μπαμπά, όπως μου λέει και εμένα η Άντζελα και εμένα ο Άλκης και όλα τα παιδιά μας, γιατί σας είπα ότι πρέπει να είμαστε κοντά σε αυτό που πρέπει να είμαστε κοντά, αλλά υπάρχουν απόψεις που διαφωνούν με αυτό, δηλαδή που λένε ότι εγώ δεν θέλω να δω τον πολιτικό έτσι. Δεν έχουμε και το χρόνο, μακάρι να τον είχαμε, θα φτάσουμε μέχρι τον κύριο Ευαγγελάδη και μετά. Δεν θέλουν να βλέπουν έτσι τους πολιτικούς εννοείται. Εκ του αποτελέσματος όμως, είδαμε εκ του αποτελέσματος τώρα, αν παραβιάζω ανοιχτή θύρα, είναι άδικο, δεν θα το κάνω. Κλέβω ζαχαρωτά από παιδάκι. Δεν είναι σωστό, δεν θα το κάνω. Δεν θα πω εκ του αποτελέσματος. Θα πω ότι τα πράγματα προχωράνε μπροστά. Δεν μπορεί να ψηφίζεις πλέον με ψηφιακή ταυτότητα και να καθόμαστε να ασχολούμαστε για το τι έγινε πριν από 80 χρόνια, 60 χρόνια, 40 χρόνια. Ωραία ιστορία με την ιστορία. Πεθαμένοι με τους πεθαμένους και ζωντανοί με τους ζωντανούς. Να προχωρήσουμε είναι, μπροστά, κοίταξε, να φτιάξουμε τώρα... όλοι μαζί κάτι είναι καινούργιο. Ένα θέμα το οποίο χρήζει ανάλυσης και είναι και ωραία κουβέντα και ίσως το οργανώσουμε περισσότερο να έχουμε χρόνο να μιλήσουν και οι νέοι των social media, δηλαδή να ανεβάσουμε, αυτό να μας κάνουν ερωτήσεις. Λοιπόν, ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας και με τη Χριστίνα και με τον Νίκο, γιατί όντως εμένα με ενδιαφέρει πολύ τι λένε οι νέοι που ψήφισαν πρώτη φορά. Οι νέοι που ονειρεύονται ένα μέλλον στη ζωή τους επαγγελματικό. Πώς κρίνουν πια τους ανθρώπους? Τους βοήθησε να έχουν καθαρή σκέψη? Κερδίθηκε κάποια ψήφος μέσω του TikTok? Όλα αυτά λοιπόν λέω να το οργανώσουμε στα social media και τις εκπομπές και τα δικά μας, να μαζέψουμε ερωτήσεις και να ξαναέχουμε στην παρέα μας και τον Νίκο και τη Χριστίνα μας και να το αναλύσουμε, γιατί νομίζω ότι μπορεί να έχει πολύ ενδιαφέρον. Να σας ευχαριστήσω. Και μέχρι τότε αγκαλιάσετε το TikTok, μην το φοβάστε και το αγκαλιάζουμε το TikTok. Δηλαδή εκτεθείτε. Το αγκαλιάζουμε. Πιο πολύ από εμάς δεν εκτίθεται άνθρωπος. Καλά, δεν λέω για σένα, κατάλαβες τώρα. Ναι, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Χριστίνα, ξεκίνησε μια μεγάλη αγάπη. Και σε όλα τα παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε υπέροχος. Στη διάθεσή σας, παιδιά. Θα οργανωθούμε και θα επανέλθουμε. Είστε υπέροχοι. Αντανάκλασή σας είμαι. Προχωράμε. Φιλιά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το...